Κυρία Άννα Βερνίδα, μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διευθυντικών και υπεύθυνη για το έργο ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα. Κυρία Βερνίδα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλες και όλους και ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Ερχόμαστε να μιλήσουμε για την κατάσταση των LGBTQI ανθρώπων προσφύγων στη χώρα μας λιγότερο από μία εβδομάδα από ό,τι ήρθε στη δημοσιότητα καταγγελία για ρατσιστική επίθεση με ρόφαλα, καλώδια κατά προσφύγων, που ανάμεσά τους ήταν και δύο τρανς πρόσφυγες. Η μία εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμα σε άσχημη κατάσταση σε νοσοκομείο της Λέρα. Το πιο ανησυχητικό όλων είναι ότι λόγω του τρόπου που έγιναν οι επιθέσεις, έγιναν επιθέσεις με ρόφαλα και καλώδια και οι φίτες ήταν ανεβασμένοι πάνω σε μοτοσυκλέτες. Υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για ακροδεξιές ή και ομάδες με ναζιστικό background, ενώ τουλάχιστον έως τη στιγμή που μιλάμε, παρότι αυτή η επίθεση ήταν η τρίτη παρόμοια με περίπου ίδια πρακτική στη Λέρο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν κάνει ούτε μία σύλληψη, καθώς επίσης, όπως είναι προφανές, σε ένα τόσο μικρό νησί, αποτυχάνουν να προστατεύσουν τους πρόσφυγες. Θα συμφωνήσετε ότι εκ των ού κάνεις να μιλήσουμε για οτιδήποτε, για προτάσεις κλπ, όταν οι πρόσφυγες και ιδιαίτερα οι πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, εθνικότητα, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου και συνεπώς είναι πιο ευάλωτοι, βρίσκονται στο έλεος των εγκλημάτων μίσους. Οι αστυνομικές αρχές έχουν χρέος αφενός με την προστασία των προσφύγων, αφετέρου αν υπάρξει επίθεση μίσους, να φέρουν στη δικαιοσύνη τους δράστες. Κλείνω αυτή την παρένθεση που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει η πολιτεία. Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, ως οργάνωση με εστίαση στα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, έχουν προσφύγει σε εμάς και έχουμε αντιμετωπίσει περίπου στις 50 υποθέσεις προσφύγων που βρίσκονται εκτούντες διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Οι χώρες καταγωγής είναι ένα πολύ ευρύ πάσμα, οι πιο πολλές και πολλοί βεβαίως είναι από τη Συρία. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί LGBTQI πρόσφυγες από το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Ιεμένη, την Αίγυπτο, αλλά και το Μαρόκο. Από όσες έχουμε αποτελέσματα, 21 στο σύνολο, μέχρι στιγμή, στις 14 είχαμε θετική εξέλιξη. Σε 3 έγινε δεκτό το αίτημα της μετακατάστασης, ενώ σε άλλες 4 το αίτημα απορρίφθηκε ή ανέφθη σε εμάς αφότου είχε απορριφθεί το αίτημά του στον πρώτο βαθμό. Σε όλες τις περιπτώσεις κατατίθεται υπόβλημα εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διευθυντικών, ενώ η συνέντευξη γίνεται παρουσία εκπροσώπου μας, είτε μέλους του Σωματείου είτε δικηγόρου, που εξηγεί τις ειδικές παραμέτρους βάσει των οποίων το πρόσωπο πρέπει να λάβει διεθνή προστασία. Τα σημεία που πρέπει να επισημάνουμε. Πρώτον, το μέτρο κράτησης πρέπει να αποφεύγεται και αν κρίνεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται, ιδίως όσο αφορά τους τρανς πρόσφυγες, δεν μπορεί να γίνεται σε χώρο με πρόσωπα διαφορετικής ταυτότητας φύλου, καθώς το πρόσωπο μπορεί να πέσει θύμα παρενοχλήσεων, βίας ή ακόμα και βιασμού που έχει υπάρξει κρούσμα. Δεύτερον, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και κυρίως όμως η ταυτότητα φύλου, πάντα, ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες, πρέπει να γίνεται σεβαστή. Έχουμε παραδείγματα είτε επαγγελματιών, είτε δυστυχώς και χειριστών ακόμα, που είχαν άγνοια για αυτά τα θέματα, είτε κάποια άσχημη αντιμετώπιση. Εδώ οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν κάποιες εκπαιδευτικές ημερίδες, κάποια σεμινάρια κατάρτισης, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι επίσης είχαμε και κάποια παραδείγματα σε σχέση με τους μεταφραστές που ενώ ο πρόσφυγας εξέφρασε στη συνέντευξή του το σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του,
η μεταφράστρια ή ο μεταφραστής ντρεπόταν ή αρνιόταν να το μεταφράσει με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί στην, στην πρώτη συνέντευξη. Τρίτον, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι τα θέματα υγείας για τους τρανς ανθρώπους. Αφενός μένει σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι έχουν υποστεί φρικτά βασανιστήρια, αφετέρου σε θέματα φιλομετάβασης, ιδιαίτερα αν έχουν ξεκινήσει από τη χώρα καταγωγής τους, ορμονθεραπεία κτλ. Τα θέματα υγείας χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως βέβαια και προσοχή στα θέματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής από επαγγελματίες που πρέπει να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στην πρόσβαση στην υγεία. Τέταρτον, σαφέστατα πρόβλεψη για δομές φιλοξενίας που θα αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των LGBTQI ατόμων. Πέμπτον, ακόμα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θέματα οικογενειακών επανενώσεων και όσον αφορά και τις LGBTQI οικογένειες, καθώς και αρκετοί LGBTQI πρόσφυγες έχουν τους συντρόφους τους και σύμφωνα με την, ομολογία του ΕΔΑ πρέπει να θεωρούνται οικογένειες, ακόμα και αν δεν υπάρχει ειδική αναγνώριση. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και πολλά περισσότερα, θα μείνω όμως εδώ λόγω του περιορισμένου χρόνου και είμαι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστούν διευκρινήσεις ή υπάρχουν και κάποιες απορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ.